Στα της οικονομίας πάμε τώρα. Νέο κύμα ανατιμήσεων στην ελληνική αγορά, κυρίες και κύριοι, φέρνουν οι σταθερά υψηλές τιμές στην ενέργεια. Η αμόλυβδη έχει πλέον σπάσει το φράγμα των 2,2 ευρώ το λίτρο, εκτινάσοντας και το μεταφορικό κόστος των εμπορευμάτων. Την ίδια ώρα, νέα μέτρα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός για καταστροφικές επιλογές της κυβέρνησης. Ωστόσο, έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Πάμε να δούμε τις προτάσεις που παρουσίασε σήμερα. Οι καταστροφικές επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη στην ενέργεια έχουν αφήσει την κοινωνία, την οικονομία και τους πολίτες έρμεο της κρίσης. Η βίαιη απολυνητοποίηση, η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και των ηλεκτρικών δικτύων, η δέσμευση του ηλεκτρικού μείγματος στο εισαγόμενο φυσικό αέριο αποδόμησαν την ενεργειακή στρατηγική της χώρας και έφεραν σε αδιέξοδο επιχειρήσεις και νοικοκυριά πολύ πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Η απουσία ελέγχων στην αγορά, η ανοχή στις εναρμονισμένες πρακτικές και στην εσκροκέρδεια των ηλεκτροπαραγωγών εταιριών, η επίμονη άρνηση διατίμησης στις αυξήσεις δεν αποσκοπούσαν παρά στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων σε βάρος της οικονομίας και της κοινωνίας. Σήμερα που ακόμη και η Κομισιόν προτρέπει τα κράτη-μέλη να βάλουν διατίμηση μέχρι και να κρατικοποιήσουν υποδομές αν χρειαστεί, ο κύριος Μητσοτάκης παριστάνει τον ανήξερο. Στέλνει δήθεν επιστολές και υπόσχεται νέα μέτρα στήριξης. Αναρωτιέμαι αν έχει έστω κατανοήσει τις επιπτώσεις των εγκληματικών του επιλογών. Αν έχει συνειδητοποιήσει σε τι τραγικό αδιέξοδο έχει φέρει ήδη την ελληνική κοινωνία. Η χώρα χρειάζεται άμεσο επανασχεδιασμό της εθνικής ενεργειακής στρατηγικής με χρονική μετάθεση της απολιγνητοποίησης και επανέναρξη δραστηριότητας στα λιγνητικά πεδία με επαναφορά του δημόσιου και κοινοφελούς χαρακτήρα της ΔΕΗ, με ακύρωση της διαδικασίας διάλυσης και πώλησης της ΛΑΡΚΟ, που υπό τις σημερινές συνθήκες αύξησης των τιμών του νικελίου καθίσταται ξανά στρατηγική σημασίας. Και χρειάζονται και μέτρα άμεσα και ουσιαστικά για να ανακόψουν την ακρίβεια. Πλαφόν στις τιμές ρεύματος και φυσικού αερίου στους λογαριασμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων, άμεση μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, άμεση μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας στα βασικά προϊόντα διατροφής και αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης, αντί να παριστάνει τον Πρωθυπουργό περιορισμένης ευθύνης, τον Πρωθυπουργό της δικαιολογίας, είναι καλύτερα να δρομολογήσει τις διαδικασίες προσφυγής στη λαϊκή ετιμιγορία, ώστε η χώρα να αποκτήσει κυβέρνηση ευθύνης, για να μην εξελιχθεί η σημερινή κρίση σε ανθρωπιστική τραγωδία. Θα μείνουμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα. Θα δούμε αναλυτικά και ποια είναι τα σχέδια της κυβέρνησης για την στήριξη των πολιτών. Όλα αυτά με τους συναδέλφους. Καλησπέριζω εδώ στο στούντιο τον Κώστα Πουλακίδα και τον Διαμαντή Σαϊτανίδη. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και για να έχει μια συνοχή η συζήτησή μας, πριν την ανοίξουμε, πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε πόσο καίει αυτή τη στιγμή η βενζίνη. Ο Κυριάκος Μαντούβαλος συνεχίζει το ρεπορτάζ στα πρατήρια καυσίμων και οι αριθμοί που βλέπω πίσω στους Κυριάκο τα λένε όλα, έτσι. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα Κώστα Διαμαντή. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα. 2-0-79-95, 2-2-99-100, 1-9-69 το πετρέλαιο κίνησης. Όταν μιλάμε για 2 ευρώ στο πετρέλαιο κίνησης, να θυμίσουμε ότι πριν 4 μήνες είχε 1,1. Μιλάμε για τέτοιου τύπου αυξήσεις. Είναι η μέση τιμή. Έχουμε ετοιμάσει κιόλας μία κάρτα με τη μέση τιμή καυσίμων σήμερα. Νομίζω ότι μπορούμε να τη δούμε. Η μέση τιμή της αμόλυβδης κυμαίνεται στα 2,031 ευρώ το λίτρο. Η εκατοστάρα στα 2,174 ευρώ το λίτρο. Το ντίζελ κίνησης 1,836 το λίτρο. Υγραέριο κίνησης 1,118. Και ντίζελ θέρμανση
θέρμανσης 1,486. Γιώργο, να θυμίσουμε για ακόμα μια φορά αυτό το τελευταίο, ειδικά το ντίζελ θέρμανσης. Ναι. Έχουμε και τα καιρικά φαινόμενα. Αύριο δεν θα λειτουργήσουν και τα μισά σχολεία της Αθήνας. Βέβαια. Ο κόσμος θα κάτσει σπίτι του για να ζεσταθεί. Για να ζεσταθεί λοιπόν ένα σπίτι, να γεμίσει ένας καυστήρας θέλει περίπου 1000 λίτρα, που σημαίνει 1486 ευρώ μέση τιμή. Η κανονική τιμή που υπάρχει στην αγορά, όπως μπορούμε να δούμε, είναι αρκετά μεγαλύτερη από αυτή. Οπότε λοιπόν αυτή είναι η αλήθεια η οποία πρέπει να κινηθούν οι πολίτες. Αν έρθει ένας άνθρωπος εδώ να βάλει 10 λίτρα βενζίνη, 10 λίτρα βενζίνη, Γιώργο, εσύ και εγώ που έχουμε ένα όχημα, μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι να πάει 4 μέρες στη δουλειά του και να γυρίσει. Δεν είναι δηλαδή κάτι που μπορεί να κινηθεί, να πάει τα παιδιά φροντιστήρια, να πάει τα παιδιά για προπόνηση και τέτοια πράγματα. Είναι τα βασικά, τα απαραίτητα. Για να βάλει λοιπόν 10 λίτρα βενζίνη να πάει και να έρθει στη δουλειά ένας άνθρωπος 3 μέρες, σημαίνει 20 ευρώ. 20 ευρώ και 79 λεπτά για την ακρίβεια, αν έρθει σε αυτό το πρατήριο. Είναι μια μέση τιμή. Σε όλα τα πρατήρια της Αθήνας είναι κάπως έτσι η κατάσταση. Απάντηση από την κυβέρνηση σε αυτό. Μια στάθμη μέτρων που θα δίνει κάποιες περαιτέρω διευκολύνσεις για την... Για τη ΔΕΗ, για τους λογαριασμούς της ενέργειας κτλ. Επίσης, σχέδια σε ευρωπαϊκό πρότυπο. Πλαφών τιμών, ημερήσιο όριο τιμών, καθορισμό τιμών σε έκτακτη ανάγκη, πλαφών στο κέρδος, εμπορία με φυσική παράδοση, ενίσχυση ρευστότητας με διασύνδεση αγορών. Αυτά είναι ένα σχέδιο που είναι εξαιρετικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι μια πολύ δυνατή επικοινωνιακή πρόταση. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν ξέρω πόσο θα αλλάξει το να μπει ένα βενζινάδικο αυτή την ώρα που μιλάμε και να βάλει 10 λίτρα βενζίνη και πώς αυτό θα είναι λίγο φτηνότερο στην τσέπη του. Δηλαδή, χωρίς να μειωθεί καθόλου ο φόρος κατανάλωσης καυσίμων, χωρίς να μειωθεί καθόλου το ΦΠΑ, δεν καταλαβαίνω πώς η καθημερινότητα των ανθρώπων θα αλλάξει. Τα λέγαμε χθες, τα λέμε και σήμερα. Μιλήσαμε με τον άνθρωπο που είναι εδώ στο πρατήριο και δουλεύει, μιλήσαμε και με άλλους ανθρώπους που ασχολούνται με την εμπορία καυσίμων, ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας, μέσα της επόμενης, αναμένεται ότι η τιμή της βενζίνης θα είναι στα 2,5 ευρώ το λίτρο. Αυτό χωρίς να υπάρχει καμία μέρημνα για αύξηση στο εισόδημα των ανθρώπων. Λέμε για το Μάιο την αύξηση του κατώτατου μισθού και χωρίς να συζητάμε καθόλου για μείωση στον ειδικό φόρο, στα καύσιμα και στο ΦΠΑ. Στις επόμενες 10 μέρες ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει μια δέσμη μέτρων. Από ό,τι φαίνεται και από ό,τι μας λένε και από το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης, δεν θα περιλαμβάνει τη μείωση σε αυτά που περιγράφουμε, Γιώργο. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε πάντως, εγώ καταγράφω ότι είναι καταιγιστική η ρυθμή αύξησης των τιμών. Μέχρι χθες και προχθές λέγαμε να μην φτάσει η αμόλυβη 95 οκτανίων, να μην σπάσει το φράγμα των 2 ευρώ. Τώρα λέμε το ίδιο για το πετρέλαιο κίνησης, να μην φτάσει στα 2 ευρώ. 1,969 είναι πίσω, σου μας το έδειξες πριν. Είμαστε δηλαδή μια ανάσα πριν και λέμε αν την Παρασκευή θα έχει 2,3 ή 2,5 ευρώ το λίτρο η βενζίνη. Τι να πει κανείς, Κυριάκο Μαντούβαλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.